Εκείνη την ώρα, τίποτα, μη μας πειράξει μόνο. Μη μας πειράξει. Κλαίγανε. Η μία η κοπέλα, ειδικά, έκλαιγε πάρα πολύ. Και εμείς είχαμε τρομοκρατηθεί. Μετά απέτησε να πέσουμε όλοι κάτω, να ξαπλώσουμε κάτω. Τι είχε, πιστόλι κρατούσε? Αυτό. Κάτι κρατούσε, κύριε Καμπουράκη, δεν προλάβαμε να δούμε. Εκεί γινόταν χαμός, είχαμε ταραχτεί. Και μετά μας έριξε κάτω με τα μούτρα προς το πάτωμα. Συγγνώμη, πόσοι άνθρωποι ήσασταν? Κοιτάγαμε. Πόσοι άνθρωποι ήσασταν εκεί που πέσατε κάτω? Ο ένας ήταν απάνω με τον διευθυντή και ο άλλος ήταν κάτω με εμάς. Ναι, δύο. Εσείς πόσοι ήσασταν, λέω? Ήσασταν εσείς και δύο-τρεις κοπέλες, πόσοι ήταν? Μέσα ήταν το, όχι, μέσα ήταν το προσωπικό του σούπερ μάρκετ και εγώ που καθημερινώς πηγαίνω τους καφέδες. Δηλαδή το σούπερ μάρκετ ανοίγει 8, 7 η ώρα, έχει μια πόρτα που παραλαμβάνει τα φορτηγά. Από εκεί πέρα μου ανοίγουν και μπαίνω. Ωραία. Κανονικά, με ξέρουν, ο δικός σου, χρόνια. Ωραία, ο δικός σου, αυτός που σου απείλησε εσένα, έφυγε από την πίσω πόρτα. Ο άλλος που ήταν απάνω, από πού έφυγε, πώς ξέρεις εσύ, πώς βρέθηκε ένας? Μετά, με το που έφυγε, κύριε Καμπουράκη, με το που έφυγε ο πρώτος, με το που γίνεται αυτό και βλέπει το περιπολικό, πανικοβλήθηκε, τρέχει έξω. Ακούμε τους κρότους, πυροβολισμούς, δεν ξέρω τι, και μετά κατευθείαν τρέχουμε κι εμείς έξω. Μετά όμως είχε συνεχίσει να έρχεται αστυνομία, γινόταν χαμός, ερχόταν συνέχεια αστυνομία. Εκενώσανε το χώρο και ο άλλος έμεινε μέσα. Έμεινε μέσα και άρα την κοπάνησε ο δικός σου που ήταν στο ισόγειο. Την κοπάνησε ο δικός και άφησε, ναι, τον άλλο με το διευθυντή και τον πιάσε. Ναι, έφυγε κανονικά από την πόρτα και ο άλλος, ενώ έχουμε φύγει όλοι έξω, γιατί φωνάζω και εγώ να βγούμε γρήγορα έξω και βγαίνουμε με τα κορίτσια έξω, και ο άλλος έχει πάρει το διευθυντή, τον έχει πάρει Όμηρο και έχει κατέβει στην πόρτα. Και έχει, είναι η αστυνομία, του λέει: αστυνομία, δεν σταμάτα, μην κάνεις τίποτα. Αυτός τον κρατάει στην πόρτα. Μετά έφυγε προς τα πίσω. Ανέβηκε σε ταράτσες, δεν ξέρω. Άφησε το διευθυντή και έφυγε στην ταράτσα. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Εσείς όταν βγήκατε έξω από το σούπερ μάρκετ, δεν φοβηθήκατε μήπως σας πυροβολήσουν οι αστυνομικοί, μήπως σας περάσουν για διαρρήκτες, ή βγήκατε έξω φωνάζοντας? Να σας πω, είχα βγάλει τον μπουφάν μου να φαίνομαι, είχα το μηχανάκι με την κούτα που πηγαίνω τις παραγγελίες. Μου πέρασε και αυτό από το μυαλό, αλλά πήγα και έκατσα κατευθείαν, γιατί είχαν αποκλείσει τη δημοφόντος, και πήγα και έκατσα κατευθείαν κοντά τους και βάσταγα στο χέρι μου την ταυτότητα. Δηλαδή, γιατί φοράω μαύρη φόρμα, μαύρο μπουφάν, και η μόνη μπλούζα που έχω είναι αυτή. Το μαγαζί που και έβγαλε τον μπουφάν για να φαίνεται η μπλούζα τουλάχιστον από μέσα. Να φαίνεται η μπλούζα και βάσταγα, ναι, κατευθείαν την ταυτότητά μου. Ο πρώτος αστυνομικός, ο Δίας, του έδωσα κατευθείαν τα στοιχεία μου. Του λέω: έχω μαγαζί εδώ από κάτω, φέρνω τους καφέδες. Γιατί είχα ταραχτεί πάρα πολύ και μου είχε πιάσει υπογλυκαιμία. Δηλαδή ζαλιζόμουν πάρα πολύ εκείνη την ώρα. Ζήταγα νερό. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Υπογλυκαιμία. Να ρωτήσω κάτι. Οι πυροβολισμοί ήταν από την αστυνομία ή από τους ληστές? Τι καταλάβατε εσείς? Δεν ξέρω, κύριε Καμπουράκη, σας μιλάω ειλικρινά. Δεν τολμούσα να σηκώσω το κεφάλι μου. Γινόταν ένας χαμός απ' έξω. Γινόταν ένας χαμός. Όταν σας λέω ένας χαμός, τα κορίτσια κλαίγανε, όλοι είχαν. Δεν μου λες τώρα, να σου ρωτήσω κάτι. Είμαστε. Ζόρι μεγάλο, έτσι. Ορίστε. Ζόρι μεγάλο, λέω, όλη η φάση. Βέβαια. Τι λέτε τώρα, δηλαδή. Αν δεν εμφανιζόταν το περιπολικό εκείνη την ώρα, φαντάζομαι ότι δεν ξέρω και θα γινόταν, έτσι. Έτσι όπως τους είχε εκεί πέρα κάτω, μπρούμητα. Μάλιστα. Λοιπόν. Το μόνο που απέτησαν είναι να μην μας πειράξει. Ταράχτηκα μόνο με την κοπέλα που έκλαιγε. Να σου πω, φορούσανε. Μας ακούτε? Χάσαμε τη. Μας ακούτε? Δεν πειράζει, πάγωσε. Λοιπόν. Εντάξει. Πάντως κοίταξε να δεις τώρα. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταλάβαμε τώρα, είχαν πιάσει τους κάτω, άλλος ήταν απάνω στο διευθυντή. Είδε το περιπολικό, την κοπάνησε κάτω και άφησε τον άλλον πάνω. Ναι, αλλά.